Λοιπόν, είναι κοντά Καμένα. Ο Δημήτρης Καμένος. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Δόξα τω Θεώ. Καλά. Είστε προσεχώς ακόμη πρόεδρος Δύναμης Ελληνισμού, έτσι. Γιατί είχαμε κάτι και δεν το ξέρω. Όχι, λέω, ρωτάω για να τι ξέρω. Τι γίνεται, μαθαίνουμε ότι κάτι συζητήσεις. Μέχρι να με πάρει τηλέφωνο πολλά και θα μου πει τίποτα. Μαθαίνουμε για συζητήσεις. Θα στο κόμμα θα καθίσω. Για τρεις ώρες με τον Πάνο Καμένο. Όχι. Λοιπόν, κύριε Καμένε, τι πρόβλημα, τι συμπέρασμα έχετε βγάλει από όλη αυτή την ιστορία. Και ένα ερώτημα εδώ είναι αν ο Πολάκης κινείται αυτόνομα στην κυβέρνηση σε απόλυτη συνεννόηση με τον Μαξίμου, το οποίο χθες τον κάλυψε, όπως είδαμε. Το πιο ενισχυτικό στην όλη υπόθεση είναι η κάλυψη του Μαξίμου για αυτές τις λάθος πρακτικές του κ. Πολάκη. Περνάτε κάτι άλλο τώρα από τον Μαξίμου. Επειδή εσείς βλέπω την εφημερίδα ότι ο ένας είναι εικόνα του άλλου. Είναι, απλώς βλέπεις ότι η εφημερίδα των συνταχτών, η οποία είναι το όργανο του Μαξίμου, δημοσιογραφικά και δεν το αρνούνται οι άνθρωποι, τον έβγαλαν στο κλαρί τον Πολάκη. Εντάξει, ένας συνάδελφος το έγραψε. Τον έβγαλαν στο κλαρί. Δεν είναι εκεί πέφτει η γραμμή. Είναι άποψη τη εφημερίδα. Και... Η εφημερίδα δεν το λέει. Όχι, φαίνεται. Δεν το λέει ότι είναι ενός συντάκτη άποψη και η ελευθεροτυπία τέλος πάντων το δέχεται αυτό. Τέλος πάντων. Το χειρότερο είναι η κάλυψη του ιδίου του κ. Τσίπρα. Είναι προσωπική ευθύνη του κ. Τσίπρα για τον κ. Πολάκη. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη και το λάθος όλο. Και όλοι πρέπει να κοιτάμε και να δείχνουμε τον κ. Τσίπρα και τον κ. Πολάκη. Τον υπογράφησε τελικά ή όχι. Εδώ είναι το ενδιαφέρον τη υπόθεση. Εγώ αν ήμουν στουρνάρα, θα έλεγα, λέει ψέματα Πολάκης. Δεν μιλήσαμε ποτέ, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά, τα διαψεύδω. Άστο να αποδείξω τι έγινε και του κάνω και μήνυση ότι διασπείρει ψευδή στοιχεία για μένα. Για να αποδείξω ότι υπόθηκαν από το μνημονικό του, το οποίο δεν μπορεί να το αποδείξει ένας άλλος, και να αποδείξω ότι έχει ηχογραφημένο κάτι για να έχει δίκιο Πολάκης. Και μόλις αποδείξει το ηχογραφημένο, τον πάει μέσα 10 χρόνια φυλακή. Διότι αυτή τη στιγμή. Όλα είναι λάθος. Από πού να ξεκινήσουμε την ανάλυση. Είναι μια πολιτική παρέμβαση και όπως είπα, ηχογραφημένη προφανώς πολιτική παρέμβαση και ένα λογίδριο Μαξίμου. Εσείς και εμείς. Ο ίδιος είδατε ότι βγάζει και άπλητα υποτίθεται στη φόρα. Τον είδαμε να δεν δείχνει φακέλους από το γραφείο του. Ότι Νοβάρτης ως και αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Οικονομικών και στις εξεταστικές και τις δύο που έγιναν. Εγώ ήμουν αντιπρόεδρος. Έχουμε όλα τα πορίσματα και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τέλος πάντων, μέχρι τώρα υπάρχει θέμα. Όχι. Έχει προκύψει ενοχή κάποιου. Πολύ λίγα θέματα. Κυρίως στην Τράπεζα Αττικής, τα οποία μας τα έδωσε και ο κύριος Πανταλάκης όταν πήγαινε και να αναλάβει. Ναι. Μας τα έδωσε ως εξεταζόμενος μάρτης για το λάθος τρόπο που δίδονταν τα δάνεια. Όλα έχουν γίνει λάθος. Απλώς η Αττικής ήταν ένα μαγαζί το οποίο το ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ για δικιά του τράπεζα εξωσυστημική. Ήταν και το σχέδιο του Δραγασάκη. Το είχε πει από την αρχή ο Δραγασάκη. Σήμερα η Τράπεζα Αττικής, παράλληλα νομίσματα, μην τα λέμε αυτά τώρα με τα παράλληλα. Έτσι είχε πει ο Δραγασάκη. Παράλληλο σύστημα τραπεζών. Η Τράπεζα Αττικής σήμερα ανήκει κατά 78% στο δημόσιο, στον ΕΦΚΑ, στην κυρία Χτσιόγλου, η οποία φέρει 100% την ευθύνη για ό,τι δάνειο δίνεται. Μάλιστα. 78% ξαναλέω, είναι ΕΦΚΑ, ήταν τσμέδε ΕΦΚΑ πλέον. Ναι, βεβαίως. Άρα είναι ένα πολιτικό εργαλείο. Εκεί πέρα πρέπει να δούμε αν δόθηκαν αλλού τα δάνεια που νομίζω έχει δοθεί μόνο ένα πολιτικό δάνειο σε πολιτικό. Και όλο αυτό είναι αυτό του κύριου Πολάκη. Ανησυχητικό. Εγώ πιστεύω το ότι αν. Είναι νόμιμο βέβαια. Έτσι λέει η τράπεζα. Δεν ξέρω αν. Εντάξει. Εγώ έτσι λέει. Όσοι. Δεν έχει προκύψει κάποια παρανομία. Σχετικά ειδικό να το πω στην δουλειά αυτή, δεν δίνονται αυτά τα δάνεια. Όταν έχει βάλει μια υποθήκη σε ένα σπίτι, σε μια αλφα τράπεζα, να πας για καταναλωτικό με υποθήκη στη δεύτερη, ποτέ. Εκτός αν υπάρχει η παρέμβαση ή ένα χέρι μαγικό να πέσει από πάνω να σου δώσει το δάνειο. Εγώ προβλέπω ότι αν αποδειχθεί ηχογράφηση, θα παρέμβει ο Ντράγκη. Θα πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα. Δεν λειτουργεί έτσι η θεσμική Ευρώπη και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Το είδαμε από τα δημοσιεύματα. Και εγώ να πω το εξής. Η διάσταση που πήρε. Ο κύριος Πολάκης. Γιατί δεν κυνηγάει τον κύριο Πιτσίλη, μπορεί να μου πει εμένα κάποιο. Γιατί να κυνηγήσει τον κύριο Πιτσίλη. Η εθνή, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων κάνει πάντα καλά τη δουλειά του, μαζεύει τα λεφτά από εκεί που πρέπει. Πάντα. Μήπως αφήνει υποθέσεις πίσω. Δεν λέω για τον Γιώργο κάτι. Αλλά. Λέω είναι μια επίσης πολύ σημαντική ανεξάρτητη αρχή. Γιατί τα βάζει με τον κύριο Στουρνάρα. Τι να τον βάλει φυλακή τη γυναίκα του. Χθες ακούσαμε αδίκως για την κυρία Μαρέβα. Όλα αυτά έχουν λυθεί τα ζητήματα. Τα είπε πριν και ο Μπάμπης. Δημιουργούν εντυπώσεις και όλα αυτά κάνουν λάθος και δηλητηριάζουν το κλίμα. Δεν πρέπει ο να Πολάκης, ο Πολάκης είναι προεκλογική παρέμβαση. Απευθύνεται προφανώς στην κοινή γνώμη, όπως ξέρετε. Μα είδαμε χθες τι έγινε. Εκεί απευθύνεται. Δεν ενδιαφέρει αυτό που λέτε εσείς. Ότι αυτά έχουν κριθεί. Ήταν συνέντευξη αυτή στην Ακροβοπούλου, στη συνάδελφό σα. Ήταν συνέντευξη αυτή. Το αν δει κάποιο τα 55 λεπτά, όχι αυτό. Εγώ κάθισα και είδα και τα 55. Είδα και τον συναδέλφο σα τι ερωτήσει και τι επερωτήσει και τι δευτερολογίε. Ήταν όλο ένα σπρόξιμο, μια διαφήμιση των θέσεων Μαξίμου. Ξαναλέω. Θέσει Μαξίμου. Ότι
Οι παλιοί χρωστάνε παντού και δεν ψάχνει κανένα τίποτα που τα έχουμε ψάξει ξανά. Λέω στην εξαστική με πορίσματα. Αυτά έχουν τελειώσει. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι ακούσατε να συζητήσουμε τώρα. Ακούσατε τι είπε ο Πολάκης όμως. Όλα αυτά λέει που έχω εγώ στα γραφεία, στο γραφείο μου και μας άνοιγε ντουλάπια, μας έδειχνε όλους τους πάκους με τα χαρτιά. Όλα αυτά λέει, εγώ τα έχω δώσει στον εισαγγελέα. Όλα αυτά ποια είναι όλα αυτά σκάνδαλα. Τώρα, έχει να κάνει με το Υπουργείο Υγείας, όλα αυτή η φάκελη. Φακέλους και ελπνών ο Βάρτης. Τους έδειξε, τους δείχνει. Να, βλέπουμε και πίσω. Το βλέπουμε, το πλάνο. Θα το δούμε τώρα. Ορίστε, κοιτάξτε εδώ που σηκώνεται, ανοίγει τα ντουλάπια και τα σιρτάρια. Και έχει μέσα βγάζει στίβες από φακέλους. Πώς δεν είχε ξεχάσει τίποτα σε κανένα σιρτάρι να ανοίξει με κανένα δουλάπι και να βγάλει τίποτα άλλο. Θα το είχε ψάξει πριν, γιατί το βλέπω ψηλοστημένο. Ήταν λες μελετημένο. Ήταν μελετημένο. Εγώ στα δουλάπια μου μπορώ να ξεχάσω καμιά φορά κάτι, το ανοίξω ξαφνικά. Δεν νομίζω ότι σκόθηκε και τόσο αυθόρμητα. Δεν το βλέπω και τόσο αυθόρμητα. Από την παρέμβαση της αγγελίας περιμένουμε κάτι, μπορεί να βγει κάτι, κύριε Καμένα. Οπωσδήποτε μπορεί να βγει κάτι, γιατί θα πρέπει να γίνει άρση των τηλεφωνικών. Οπωσδήποτε, αν το ζητήσει ο κύριος Τουρνάρας και νομίζω θα το κάνει, στην διαλέξεων, να δούμε αν έγινε η συνομιλία και αν υπήρχε μηχανικός τρόπος, όπως λέει, αν έγινε, καταγραφής. Δεν το κανείς. Το αν κατεγράφει έχει σημασία. Αν κατεγράφει μηχανικά, όπως λέει ο κύριος Τουρνάρας, το έγινε, το λένε και οι δύο. Θα αποδειχτεί, γιατί είναι απλό τεχνικά να αποδειχτεί, και το ποινικό κώδικα στο άρθρο 370 προβλέπει σαφώς το τι θα συμβεί. Ποινική δίωξη, κακούργημα, αλλά εδώ πάλι έχουμε την ασυλία. Όπως έχουμε στον Κοντζιά Καμένο. Εκεί καταλήγουμε πάλι. Όπως έχουμε στον Κοντζιά Καμένο, θα έρθει το θέμα Κοντζιά Καμένου με την Βουλή. Πρέπει να έρθει η ασυλία του κυρίου Καμένου. Και των δύο. Το έχω πει. Και Κοντζιά και Καμένου. Mm-hmm. Διότι αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα εθνικής σημασίας και ασφαλείας. Αν ο Κοντζιάς έχει πάρει λεφτά για τις πρέσπες, πέρα από το ισόβια και ποινική δίωξη για προδοσία πλέον εθνική έναντι των συμφερόντων της πατρίδας όταν διαπραγματεύεσαι και λαμβάνεις χρήματα για τον αντισυμβαλόμενο, αυτό είναι έσχατη προδοσία. Αν ισχύει. Μάλιστα. Αν δεν ισχύει, πρέπει να τιμωρηθεί ο κ. Καμένος. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μείνει έτσι. Mm-hmm. Διότι έχουμε μείζον θέμα εθνικής σημασίας. Μείζον. Το θέμα του κυρίου Στουρνάρα και του κυρίου Πολάκη, νομίζω πάλι θα πρέπει να έρθει η ασυλία και όχι μόνο αυτό. Ο κύριος Πολάκης, σαν άξιος κριτικός άντρας και φίλος του Κραουνάκη και των φίλων του Κραουνάκη, θα πρέπει να πει: θέλω να άρω την ασυλία μου μόνος μου. Εγώ να άρω την ασυλία μου και να αποδείξω το τι έγινε και να το πει. Έτσι κάνουν. Μάλιστα. Στα αγοράκια στην Κρήτη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καμένο.